«Carpe diem», είπε ο αρχαίος Ρωμαίος λυρικός ποιητής Οράτιος, που θα πει «άδραξε τη μέρα». Και αυτό κάνουν όλα τα χρόνια της ζωής τους η Κυριακή Σωμαράκη και ο Ευθύμης Μπαρμπάτσης, ένα ζευγάρι κοφών που γυρίζει στην κυριολεξία τον κόσμο. Τους γνωρίσαμε ένα ηλιόλουστο στο πρωινό στο Ηράκλειο και μιλήσαμε για τα ταξίδια, τη ζωή, το παρόν και το μέλλον, αλλά κυριότερα μάθαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που ακούν με την καρδιά τους. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με την Κυριακή και να συζητήσουμε για αυτή την αγάπη των ταξιδιών, η οποία τα τελευταία χρόνια την έχει κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον σύζυγό της. Πότε ξεκινήσατε το πρώτο σας ταξίδι και βέβαια ποιο ήταν αυτό? Το πρώτο ταξίδι που κάναμε ήταν στη Σόφια της Βουλγαρίας με την αφορμή των Ολυμπιακών Αγώνων της Ολυμπιάδας των Κοφών το 1993. Ήμουν τότε 5 χρονών η ίδια, ήμουνα αρκετά μικρή. Δεν πήγα με τους γονείς μου, πήγαμε παρέα μαζί με φίλους κοφούς με στόχο να παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε αντίδραση από την οικογένεια. Πραγματικά όμως εγώ επέμενα πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, οι γονείς μου δεν θέλανε καθόλου, ακριβώς λόγω της ηλικίας μου. Εγώ τους παρακάλεσα πάρα πολύ. Εντάξει, και τελικά, επειδή υπήρχαν και πιο μεγάλοι φίλοι στην παρέα, είπαν στους γονείς μου ότι θα αναλάβουν έτσι να με προσέχουν, και έτσι ήταν ουσιαστικά το πρώτο μου ταξίδι στη Βουλγαρία. Από εκεί νομίζω ότι ξεκίνησε και η αγάπη μου για τα ταξίδια, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Όλη αυτή η λαχτάρα του πρώτου ταξιδιού είχε προέλθει, φαντάζομαι, από αρκετά χρόνια σκέψης και επιθυμίας για κάτι τέτοιο, και σίγουρα είχατε σκεφτεί και τις δυσκολίες. Ναι, φυσικά. Όπως καταλαβαίνετε, από το σχολείο ακόμα, όταν κάναμε γεωγραφία στο δημοτικό, ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα μάθημα, από εκεί ξεκίνησα ουσιαστικά, μαθαίνοντας για τον κόσμο, να σκέφτομαι πόσο πολύ ήθελα και η ίδια να πάω να δω όλα αυτά τα οποία μάθαινα. Μέχρι που ήρθε η ώρα στα 15 να ξεκινήσω αυτό το υπέροχο ταξίδι. Ευθύμη, όταν γνώρισες την Κυριακή, είχες και εσύ έτσι μία λαχτάρια εξερεύνηση, σε μίσε κατά κάποιο τρόπο στο δικό της κόσμο? Εντάξει, φυσικά και εγώ ήθελα πάντα να ταξιδεύω, αλλά όπως καταλαβαίνει κανείς, το να ταξιδεύει κανείς μόνος του δεν έχει την ίδια ευχαρίστηση. Οπότε, βρίσκοντας την Κούλα, νομίζω ότι μοιραστήκαμε αυτή την αγάπη και ξεκινήσαμε μαζί να κάνουμε τα ταξίδια. Θα μπορούσε ο Ευθύμης να μας περιγράψει εκείνο το πρώτο ταξίδι, και σκεπτόμενος τόσα χρόνια μετά και τόσες χώρες μετά, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουν βελτιωθεί για τους ίδιους? Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε με την Κυριακή, εντάξει, δεν ήταν. Έχει τις δυσκολίες που έχει πάντα ένα ταξίδι, το να πηγαίνεις σε έναν άγνωστο τόπο και να προσπαθείς να τον εξερευνήσεις και να μάθεις τα μυστικά του. Αλλά και σε αυτό, όσο ταξιδεύεις, γίνεσαι καλύτερος. Μαθαίνεις πώς να εξερευνάς καλύτερα τους τόπους. Ένας κοφός διστάζει να σκεφτεί ότι θα πάει σε μια ξένη χώρα, και σκέφτομαι ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τώρα η τεχνολογία βοηθάει, ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Η αλήθεια είναι πως τις παλιότερες εποχές, που η τεχνολογία δεν υπήρχε το ίντερνετ, έπρεπε κανείς να μπει σε πολύ μεγαλύτερες διαδικασίες, να αγοράσει οδηγούς, να διαβάσει οδηγούς, να ζητήσουμε τις γνώμες άλλων ανθρώπων που είχαν επισκεφτεί τα μέρη που θέλαμε να πάμε. Αλλά ουσιαστικά, το να προετοιμάζεις ένα ταξίδι, η διαδικασία είναι ίδια, είτε είσαι κοφός, είτε ακούς. Δεν έχει, δηλαδή, η προετοιμασία και όλη η διαδικασία παραμένει ίδια. Κυριακή, έχετε ταξιδέψει σε 4 ηπείρους, σε 67 διαφορετικές χώρες, αν δεν κάνω λάθος, και θα ήθελα να μου περιγράψεις εκείνη την εμπειρία που σου έχει μείνει αξέχαστη από όλα αυτά τα ταξίδια. Νομίζω
ότι αν πρέπει να διαλέξω, θα διαλέξω την Ισλανδία, σίγουρα. Βέβαια, και όλα αυτά τα χρόνια ήταν η Ισλανδία στο μυαλό μου, αλλά νομίζω ότι... Οπότε, όλα αυτά τα χρόνια το αγαπημένο μου ταξίδι ήταν η Ισλανδία. Το Μάιο όμως... βρεθήκαμε στο... το Σβάλμπαρντ. Είναι ένα νησί στη Γροιλανδία, στο Βόρειο Πόλο. Οπότε πηγαίνει κανείς από την Νορβηγία. Είναι πραγματικά όσο πιο βόρεια νομίζω μπορεί να πάει κανείς. Οπότε όταν βρέθηκα εκεί το Μάιο, νομίζω ότι αυτό το ταξίδι είναι πια το ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Εντάξει, το να βρίσκεσαι σε χώρες και σε πόλεις όπως το Λονδίνο, που είναι πολύ τουριστικές, που όλος ο κόσμος έχει πάει, που τις βλέπεις και στην τηλεόραση, είναι μεν πολύ ωραίο, αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, λίγο βλέποντας, μαθαίνοντας, μπορείς να το έχεις στο μυαλό σου. Αυτή η εμπειρία ήταν κάτι το οποίο αναζητούσαμε κι εμείς, να βρούμε ένα μέρος πολύ ξεχωριστό, που κανείς δεν πάει, δεν είναι τουριστικός προορισμός, και βρεθήκαμε εκεί και ήταν πραγματικά κάτι εξαιρετικό. Σήμερα, πώς προετοιμάζεστε για ένα ταξίδι, τι διαφορετικό για παράδειγμα κάνετε από κάποιον ο οποίος ακούει? Νομίζω ότι το βασικότερο είναι όλες οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από το διαδίκτυο. Μπαίνει κανείς δηλαδή στο διαδίκτυο όταν αποφασίσεις ή σκέφτεσαι που θες να πας και λαμβάνεις ό,τι πληροφορία θες. Φυσικά οι οδηγοί πάντα παραμένουν κάτι πολύ σημαντικό στο να σε βοηθήσουν σε ένα ταξίδι, αλλά η μεγάλη διαφορά και η μεγάλη πηγή πληροφοριών είναι πλέον το διαδίκτυο. Ευθύμη, ποια χώρα θεωρείς ότι είναι πιο φιλόξενη σε άτομα με προβλήματα ακοής? Νομίζω θα έλεγα την Ισπανία. Νομίζω ότι στην Ισπανία ήταν αρκετά πιο άνετα. Γενικώς η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη είναι πιο εύκολο ένας κοφός άνθρωπος να ταξιδέψει. Βέβαια, εντάξει, εμείς στην Ευρώπη την έχουμε ταξιδέψει με το αυτοκίνητο κυρίως. Και φέτος βρεθήκαμε και εκεί που είπαμε πριν, εκεί στο Βόρειο Πόλο. Όλα αυτά τα ταξίδια τα προετοιμάζετε πόσο καιρό? Έρχεστε σε επικοινωνία με κάποιον ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει στο εκάστοτε μέρος? Είναι ανάλογα και το πού θες να πας. Βέβαια, νομίζω ότι το καλύτερο είναι, και εμείς αυτό προτιμούμε, να προετοιμαζόμαστε όσο πιο νωρίς γίνεται, γιατί έχεις το χρόνο σου με την ησυχία σου να αντλήσεις όλες τις πληροφορίες που θες. Οπότε θα έλεγα κάποιους μήνες πριν. Κυριακή, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο, όχι μόνο το ότι έχετε ταξιδέψει σε τόσες πολλές χώρες, που μπορεί κάποιος στη ζωή του να μην τα καταφέρει, αλλά και το ότι είστε κοφοί, με αποτέλεσμα να δίνετε ένα παράδειγμα και να εμπνέετε άλλους ανθρώπους. Τι θα λέγατε λοιπόν σε κάποιον ο οποίος διστάζει να κάνει αυτό το βήμα, τι θα τον συμβουλεύατε? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως εξαρτάται και από το τι άνθρωπος είναι ο καθένας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι χαρακτήρες, δεν έχουμε όλες τις ίδιες δυνατότητες. Υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται πιο δυνατοί, πιο θαραλέοι, άλλοι οι οποίοι φοβούνται λίγο παραπάνω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι καλό κανείς να δείχνει αυτό το θάρρος. Και αν αισθάνεται ότι δεν το έχει, αυτό που θα τον συμβούλευα είναι να κάτσει να το σκεφτεί με την ησυχία του και ότι δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει κανείς να φοβάται. Και οι δυο μας, και εγώ και ο Ευθύμης, έχουμε ταξιδιοποιήσει, όπως είπαμε και πριν, και με το αυτοκίνητο και στην Ευρώπη και στην Ασία, στην Αφρική, που είναι πολύ διαφορετικοί πολιτισμοί, πολύ διαφορετικός κόσμος από αυτό. Κοιμόμασταν στο αυτοκίνητό μας, με σκηνή πάνω από το αυτοκίνητο. Οπότε νομίζω ότι εάν δεν πάρεις την απόφαση να το τολμήσεις, δεν θα το καταφέρεις και ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά αυτό το θέμα με το αυτοκίνητο και τη σκηνή πάνω από το αυτοκίνητο που κοιμόμαστε έξω είναι κάτι το οποίο όλους έτσι λίγο τους εκπλήσει και μας λένε «Μα καλά, δεν φοβάστε, είναι επικίνδυνο, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ». Όμως νομίζω ότι είναι απλά η απόφαση. Είναι να πάρεις την απόφαση και μετά όλα είναι εφικτά. Φαντάζομαι ότι
οι λαοί με τους οποίους έχετε επικοινωνήσει, σας έχουν δώσει κάτι, έχετε κρατήσει κάτι από αυτούς και έχετε γνωρίσει και κοφούς στις υπόλοιπες χώρες. Πώς είναι η επικοινωνία, τι διαφορετικό παρατηρείτε, κάτι που σας κάνει εντύπωση? Η αλήθεια είναι ότι το να συναντάς κοφούς από άλλες χώρες, για μας η επικοινωνία με άλλους κοφούς είναι κάτι πολύ εύκολο, γιατί όπως εσείς οι ακούντες χρησιμοποιείτε τα αγγλικά, υπάρχουν τα διεθνή νοήματα που μας βοηθούν και εμάς να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι εάν υπάρχει διάθεση για επικοινωνία, μπορείς να επικοινωνήσεις με όλους, με λίγο παντομήμα, με τη γλώσσα του σώματος. Οπότε νομίζω ότι η επικοινωνία είναι κάτι το οποίο, εάν υπάρχει διάθεση, πάντα βρίσκεται. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, Κυριακή, γίνεται κατά κάποιο τρόπο viral με πολλά δημοσιεύματα, πολλές φωτογραφίες, βίντεο από όλες αυτές τις εμπειρίες. Σας προσέγγισαν άνθρωποι και αν ναι, τι σας είπαν? Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν προσεγγίσει άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ταξίδια και να πάνε σε χώρες στις οποίες έχουμε βρεθεί εμείς, οπότε έχουν αρχίσει και μας προσεγγίζουν για να μας ρωτήσουν την εμπειρία μας, να τους βοηθήσουμε να προετοιμάσουν ένα ταξίδι σε μέρη στα οποία εκείνοι θέλουν να πάνε, δεν έχουν πάει ακόμα, αλλά εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία. Ωραία. Θα ήθελα να μου περιγράψει ο καθένας από τη δική του σκοπιά και οπτική το πώς όλα αυτά τα χρόνια έχει δει και τον εαυτό του να εξελίσσεται μέσα από τα ταξίδια και πώς αυτή η εμπειρία τον έχει βοηθήσει. Να ξεκινήσουμε με τον Ευθύμη. Πολύ ωραία ερώτηση και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου την κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι το να ταξιδεύεις είναι κάτι το οποίο σου ανοίγει τα μάτια, σου ανοίγει το μυαλό. Έρχεσαι σε επαφή με τόσες διαφορετικές κουλτούρες, οπότε σίγουρα σε εξελίσσεις σαν άνθρωπο. Σου ανοίγει τα μάτια, όπως είπα και πριν. Βλέπεις δηλαδή τόσο διαφορετικά πράγματα, τα οποία μπορείς να δεις σε έναν οδηγό, αλλά όταν βρίσκεσαι εκεί σε μια διαφορετική χώρα και έρχεσαι σε επαφή με αυτό το διαφορετικό, είναι κάτι το οποίο σίγουρα σε αλλάζει σαν άνθρωπο και σε εξελίσσει πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι η εμπειρία του ταξιδιού με το αυτοκίνητο είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μπαίνοντας σε ένα αεροπλάνο και φεύγοντας από την πόλη σου, βρίσκεσαι απλά σε μια άλλη πόλη, θα δεις κάποια αξιοθέατα της πόλης, θα γυρίσεις. Ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο σου δίνει την ευκαιρία πραγματικά να εξερευνήσεις χίλιους διαφορετικούς τόπους. Κυριακή, για σένα. Στην αρχή, ξεκινώντας να ταξιδεύω, ήταν κάτι το οποίο φυσικά μου άρεσε, γι' αυτό και το έκανα. Όμως όλες αυτές οι εμπειρίες που κέρδισα μέσα από τα ταξίδια, ακόμα και η εμπειρία με το να κοιμάμαι στο αυτοκίνητο, το να βλέπω άλλους κόσμους, σίγουρα με έχει αλλάξει. Και να σας πω ότι ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε στην αρχή πηγαίνοντας κάπου για μια εβδομάδα, 10 μέρες. Τώρα πια σχεδιάζουμε ταξίδια τα οποία με το αυτοκίνητο θα κρατήσουν μέχρι και 2 μήνες, ώστε πραγματικά να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Νομίζω ότι η καθημερινότητα είναι κάτι το οποίο μας κουράζει όλους. Και αυτά τα ταξίδια είναι αυτά τα οποία σου δίνουν και την ενέργεια για να μπορέσεις να συνεχίζεις. Περνώντας λοιπόν στο σήμερα και μιας και έχουμε και τη Μυρτώ εδώ, η οποία μας βοηθάει, θα ήθελα να μιλήσουμε για την αξία και τη σημαντικότητα του να γνωρίζει κάποιος τη νοηματική γλώσσα. Φαντάζομαι έχετε βρεθεί και σε δύσκολες θέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Πώς τις έχετε αντιμετωπίσει και τι θα προτείνατε σε κάποιον που θα μας δει σήμερα και θα ενδιαφερθεί για να μάθει περισσότερα για τη νοηματική? Λοιπόν, η νοηματική γλώσσα, να πούμε αρχικά, είναι ότι είναι μια ισότιμη γλώσσα με την προφορική ελληνική και γνωρίζοντας κανείς τη νοηματική γλώσσα μπορεί να χτίσει αυτές τις γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο κόσμους, τους ακούοντες και τους κοφούς. Είμαστε άνθρωποι ίσοι, το μόνο που αλλάζει είναι ότι εμείς απλώς δεν ακούμε. Και μιας και αναφέρατε την ύπαρξη του διερμηνέα σήμερα, πραγματικά πρέπει να πούμε πόσο σημαντικός είναι ο διερμηνέας για την πρόσβαση των κοφών ανθρώπων στην επικοινωνία και στα πάντα. Δηλαδή φανταστείτε ότι εμείς για να πάμε σε ένα γιατρό, για να πάμε οπουδήποτε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σίγουρα χρειαζόμαστε διερμηνέα, όπως και η σημερινή συνέντευξη δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς διερμηνέα. Είναι το μέσο για να έχουμε πρόσβαση παντού, οπότε το να γνωρίζει κανείς την νοηματική γλώσσα είναι κάτι το οποίο ανοίγει δρόμους για την επικοινωνία μας. Έχετε βρεθεί ποτέ αντιμέτωποι με κάποια δυσκολία σε αυτά τα ταξίδια?
Φυσικά, φυσικά και έχουμε βρεθεί αλίμονο και εμπόδια και δυσκολίες. Τα λέμε πολύ ωραία όλα, αλλά φυσικά δεν είναι όλα τέλεια σε ένα ταξίδι, έτσι πάντα προκύπτουν δυσκολίες. Όσο καλύτερα προετοιμασμένος είσαι, τόσο καλύτερα τις αντιμετωπίζεις. Μας έχουν κλέψει το κινητό. Θέλω να πω, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν σε ένα ταξίδι, αλλά όσο καλύτερα προετοιμασμένος είσαι και όσο πιο έμπειρος, σίγουρα πιο εύκολο θα αντιμετωπίσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα λύνονται και όλα αντιμετωπίζονται. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω, λέει και ο Ευθύμης, είναι το πιο σημαντικό, είναι να είσαι ψυχραιμός. Όπως και στη ζωή μας. Δηλαδή, ό,τι σου προκύπτει, αν δεν έχεις ψυχραιμία, δεν θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα ταξίδια. Δηλαδή, φανταστείτε να είμαστε οι δυο μας, κάτι να πάει στραβά και να αρχίσουμε οι δυο μας να τσακωνόμαστε. Θα λυθεί αυτό, θα φύγει το εμπόδιο, θα λυθεί το πρόβλημα. Όχι βέβαια. Πρέπει να είμαστε μαζί, ήρεμοι και ψύχρεμοι, να το αντιμετωπίσουμε. Πώς να σας πω, ακόμα και όταν πας κάπου και σου λένε τι εσύ δεν ακούς και τώρα πώς θα συναντηθούμε, χίλιοι τρόποι, με ένα χαρτί, να γράψεις, θα βρεις τρόπους. Δηλαδή όταν έχεις την ψυχραιμία και τη θέληση, όλα γίνονται. Είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι μαζί μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να συνυπάρξουμε. Τελειώνοντας αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση, θα ήθελα να ρωτήσω τον Ευθύμη πώς είναι η ζωή για έναν κοφό στην Ελλάδα, γιατί μου είπες ότι στην Ισπανία την ξεχωρίζεις την Ισπανία ως τη χώρα την πιο φιλόξενη. Η Ελλάδα έχει αρκετά προβλήματα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Πώς είναι λοιπόν η καθημερινότητα για έναν κοφό εδώ? Κοιτάξτε, για έναν κοφό που ζει στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη με πολλά εμπόδια. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Είμαστε σε μία διαρκή διεκδίκηση για να πάψουν να υπάρχουν αυτά τα εμπόδια. Κυριακή, τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις ολοκληρώνοντας αυτή την συνέντευξη σε όσους μας παρακολουθούν? Εγώ το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι η ισότητα. Είτε είμαστε κοφοί, είτε είμαστε ακούοντες, είμαστε όλοι άνθρωποι με δυνατότητες. Και νομίζω ότι με αφορμή τα δικά μας ταξίδια είναι ένα παράδειγμα για να δείξουμε ότι ακόμα και που είμαστε κοφοί, δεν μας σταματάει κάτι, δεν ζούμε τη ζωή μας διαφορετικά. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, μπορούμε να ταξιδέψουμε σε 67 διαφορετικές χώρες και να βρούμε τρόπο να επικοινωνήσουμε με τους πάντες. Οπότε νομίζω ότι βλέποντας κανείς εμάς τους δύο σήμερα, είμαστε η ζωντανή απόδειξη της ισότητας. Ευθύμη, εσύ? Εγώ νομίζω το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι μάλλον το ίδιο με την Κυριακή ουσιαστικά. Ότι κοφοί και ακούδες είμαστε το ίδιο πράγμα. Είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε ίσοι και όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Είναι σημαντικό να έχουμε όλοι ένα ανοιχτό μυαλό. Αυτό νομίζω είναι που θέλω να περάσω και να πω σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν τιμή μου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή πρόσκληση και για τη σημερινή συνέντευξη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και αφορμή για να υποθούν έτσι κάποια σημαντικά πράγματα. Πώς μπορώ να πω και εγώ ευχαριστώ στην Νοηματική? Ευχαριστώ.